Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι αναμένει πω ο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ιρενό ομολογό του θα υπογράψουν σύντομα μια νέα διακρατική συνθήκη μεταξύ των δύο χωρών, η οποία βρίσκεται στα τελικά στάδια τη συμφωνία. Τον περασμένο μήνα, εν μέσω τη ενίσχυση των πολιτικών, εμπορικών και στρατιωτικών σχέσεων ανάμεσα στη Μόσχα και την Τεχεράνη, τι οποίε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βλέπουν με ανησυχία, ο Πούτιν είχε συνομιλίες που διήρκησαν 5 ώρες στο Κρεμλίνο με τον Ιρανό πρόεδρο Εμμραχήμ Ραϊσί. Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι η νέα συνθήκη θα εδρεώσει τη στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στη Μόσχα και στην Τεχεράνη και θα καλύψει όλο το εύρος των σχέσεών τους. Αυτό το έγγραφο όχι μόνο έρχεται την κατάλληλη στιγμή, αλλά έχει καθυστερήσει. Μετά την υπογραφή τη παρούσα συνθήκη, το διεθνέ πλαίσιο έχει αλλάξει και οι σχέσει ανάμεσα στι δύο χώρε βιώνουν μια ανάκαμψη άνευ προηγουμένου, είπε η Ζαχάροβα, και πρόσθεσε ότι η νέα συνθήκη αναμένεται να υπογραφεί στη διάρκεια μια από τι επόμενε επαφέ, όπω την περιέγραψε ανάμεσα στου δύο Προέδρου. Από την πλευρά του εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, σχολίασε ότι δεν έχει οριστεί ακόμη η ημερομηνία συνάντηση των δύο. Μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Το Νοέμβριο, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία και το Ιράν αναπτύσσουν τι σχέσει του, συμπεριλαμβανομένου του τομέα τη στρατιωτικο-τεχνολογική συνεργασία, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει τον υπενιγμό του Λευκού οίκου ότι το Ιράν πιθανόν να εξετάζει να προμηθεύσει τη Ρωσία με βαλιστικού πυράβλου. Οι Ιρανικέ Αρχέ έχουν ανακοινώσει ότι η στρατιωτική συνεργασία με τη Ρωσία επεκτείνεται μέρα με την ημέρα. Το Νοέμβριο, το Ιράν είπε ότι ολοκλήρωσε τι διευθετήσει για την προμήθεια από τη Ρωσία μαχητικών αεροσκαφών τύπου Σουκόι 35, επιθετικών ελικοπτέρων ΕΜΑ 28 και εκπαιδευτικών αεροσκαφών ΓΙΑΚ 130. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.